φροντίδας στην επίρρεια του COVID για τη βελτίωση της κατάστασης στα κράτη-μέλη και για την ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Ευχαριστώ. Mrs. Rivasi, please. J'avais pas entendu, excusez-moi. Με συγχωρείτε, λέει η κυρία Ριβαζή, δεν είχα ακούσει. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις σας και τις δύο. Εμείς, οι ευρωβουλευτές, όμως δεν είχαμε πρόσβαση στις συμβάσεις ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν υπήρξαν διαρροές, τότε ευχαριστούμε πολύ τους δημοσιογράφους. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι αφορούν αυτές οι διαρροές τις τελευταίες συμβάσεις. Επομένως, εμείς δεν είχαμε πρόσβαση. Εμείς επίσης, οι ευρωβουλευτές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, πρέπει να ξέρετε ότι ήμασταν κατά του ΕΡΑ, διότι είναι ένα παρακλάδι της Κομισιόν, δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Ήμασταν όμως απλοί παρατηρητές. Ό,τι είχε σχέση λοιπόν, ό,τι είχε σχέση με τις συμβάσεις, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι θα είναι διαφανής. Χρειαζόμαστε λοιπόν εσάς την κοινωνία των πολιτών, για να γίνει ο ΧΕΡΑ ένας πραγματικά ανεξάρτητος οργανισμός. Θα επανέλθω στο θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα για όλους. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι αυτές οι συμβάσεις που διέρευσαν είχαν μία ρήτρα για δωρεές. Αν ζητήσετε όμως, αν πείτε στην... δεν ισχύει αυτό για την AstraZeneca, αλλά η Pfizer και η Moderna, σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσει την άδεια για να ζητήσει, για να πουλήσει μάλλον τις δόσεις της σε τρίτες χώρες. Εάν κάνουμε δωρεές δηλαδή σε μια αφρικανική χώρα, θα έπρεπε η αφρικανική αυτή χώρα να μπορέσει να αποζημιώσει κάποιον σε περίπτωση ανεπιθυμήτων ενεργειών. Αυτό όμως είναι εντελώς παράλογο. Θα πρέπει να αντιδράσουμε κατά των ρητρών αυτών που έχει επιβάλει η Pfizer και η Moderna. Θα πρέπει να υπάρχει ένα εχέγγυο παροχής των εμβολίων. Όμως, οι φαρμακοβιομηχανίες ζητούν ρήτρες, οι οποίες είναι πραγματικά παράδεκτες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λασάντος, για την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ που το αναφέρατε αυτό, γιατί πράγματι είδαμε λιγάκι, αξιολογήσαμε τις συμβάσεις που κυκλοφορούν στο αυτές και διαπιστώσαμε ότι οι αποζημιώσεις πέρασαν στα χέρια των κρατών μελών. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και την σύσταση για το ταμείο. Υπάρχουν τέτοια ταμεία στη Γαλλία, στη Δανία και σε άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ταμεία όπου αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υποφέρει από παρενέργειες φαρμάκων, ο ασθενής μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό το ταμείο και να ζητήσει αποζημίωση. Και είναι πολύ πιο εύκολο να απευθυνθεί σε ένα ταμείο από το να πάει στο δικαστήριο κατά της Pfizer ως μεμονωμένος καταναλωτής. Κάναμε λοιπόν αυτή την πρόταση και είπαμε ότι δεν θέλουμε το κόστος να μετακυλιστεί στα κράτη-μέλη. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται αυτά τα ταμεία, γιατί έτσι θα υπάρχει και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εμβολιασμούς. Αλλά συμφωνώ ότι αν περάσει η αποζημίωση στις κυβερνήσεις, πράγματι αυτό θα δυσχεράνει τους εμβολιασμούς. Αν είναι μια χώρα υπεύθυνη για να καλύψει το κόστος, υπάρχει πρόβλημα. Και η COVAX έχει, ο μηχανισμός COVAX προβλέπει τέτοια είδους ταμεία, τη σύσταση τέτοιων ταμείων, αν κάποιος υποφέρει από σοβαρές παρενέργειες. Για την ερώτηση της κυρίας Μονσερά, έχετε να πείτε κάτι σχετικά με την παραπληροφόρηση? Πράγματι, υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά το επίπεδο εμβολιασμού και νομίζω ότι έπαιξε πράγματι ρόλο η σωστή ενημέρωση και η παραπληροφόρηση. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και προσπάθησε αυτός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλει την επικοινωνία, να δοθούν περισσότερες πληροφορίες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε και να καθορίσουμε μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της παραπληροφόρησης και ίσως να ενημερώνουμε καλύτερα. Καλά, τι είχα
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ήταν πάρα πολύ καλές ερωτήσεις. Κυρία Μονσεράτ, εσείς ρωτήσατε κατά πόσο μπορούμε να εξάγουμε σωστά και ενδιαφέροντα πράγματα. Προφανώς η ταχεία παρασκευή των εμβολίων και των φαρμάκων είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούμε. Διεθνή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους επιστήμονες. Προφανώς και είναι σημαντικά αυτά. Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει το τι πρέπει να βελτιωθεί. Δεν θα σχολιάσω το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας, γιατί δεν έχουμε τοποθετηθεί από αυτού. Αλλά ξέρετε, πέρα από τη συνεργασία και την θετική πλευρά των πραγμάτων, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξει αυτό το ταμείο στο να κινητοποιήσει επενδύσεις. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το εμβόλιο, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι παραμελημένοι από τον ιδιωτικό τομέα, άρα δηλαδή να δούμε, έχοντας μάθει αρκετά πράγματα, το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να κατευθυνθούν επενδύσεις σε τομείς που τους χρειάζονται οι άνθρωποι. Αναφερθήκατε στα συστήματα υγείας, ίσως μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές τα προβλήματα είναι δομικά και τα συστήματα υγείας είναι η ραχοκοκαλιά της τοποθέτησης απέναντι στον COVID. Προφανώς και πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, αλλά αυτό είναι θέμα αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την παραπληροφόρηση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για την ΙΦΑ και για τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να πω ότι η ανισότητα οφείλεται στην παραπληροφόρηση και σε ποιο βαθμό, αλλά ισχύει όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπάρχει ανισότητα. Η πρόσβαση στα εμβόλια ανάγεται σε κάποιο βαθμό στην ανισότητα. Άρα χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες λύσεις. Και θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα. Νομίζω για τη Χίρα έχουμε τοποθετηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, προφανώς. Όσον αφορά το θέμα των τρίτων κρατών και των δωρεών, θέλω να αναφέρω, ίσως να μην ήμουν ασαφής, επανέρχομαι στην παγκόσμια πρόσβαση στα εμβόλια. Είπα, ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να συμπεριλάβουμε όρους στις συμβάσεις τις οποίες θα διαπραγματευτούν στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΧΕΡΑ. Πράγματι, χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει πάνω σε μια νέα στρατηγική για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη συνοχή. Αυτό που ακούμε πολύ συχνά είναι οι δωρεές. Οι δωρεές θα έπρεπε να λάβουν χώρα μέσω του COVAX, να υπάρχει καλύτερη κατανομή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο μηχανισμός COVAX δεν δούλεψε και πολύ καλά, πρώτον, γιατί οι χώρες υψηλού εισοδήματος δεν κάλυψαν στο βαθμό που έπρεπε τις υποχρεώσεις τους, αλλά και διότι στον COVAX υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που αφορά στις δωρεές. Εξαρτάται δηλαδή το σύστημα από τις χώρες υψηλότερου επίπεδου, αντί να δει πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη μεταφορά τεχνολογίας, έτσι ώστε οι χώρες χαμηλότερων εσόδων να μην είναι στο μέλλον τόσο πολύ εξαρτώμενες. Εγώ θα τοποθετηθώ μετά. Ο κύριος